Αυτά τα λόγια που θα ακούσετε τώρα τα είχα γράψει 19 χρονών και τα είχα φυλαγμένα σαν να ήξερα ότι τα περιμένει μια άλλη τύχη. Επιτρέψτε μου να θυμηθούμε αυτά τα λόγια. Θα ήθελα να παίξετε τη μελωδία και εγώ θα τα διαβάσω. Εδώ θα δέσω το όνειρο, στην έρημο, στον Άδη. Με τη βροχή την πόρτα σου δεν μπόρεσα να βρω. Εδώ θα πέσει το άστρο μου, στου κόσμου το πηγάδι. Χωρίς φιλί κοιμήθηκα στην άκρη, στον κρεμό. Αχ, έλα κι άναψε το φως. Τα χρόνια να μοιράσω και μείνε στο παράθυρο να διώχνεις τα παλιά. Έλα και τράβα τη σκεπή. Να φύγω, να πετάξω. Έλα και τράβα τη σκεπή. Να φύγω, να πετάξω. Και πέταξε ο Μίκης, έχοντας αφήσει σε εμάς όλους τους θησαυρούς του κόσμου και μια ζωή να μας φτάνει. Να μας ανοίγουν τα μαρήματα, να μας ανοίγουν τα αισθήματα και να ευχαριστήσουμε, μια και είμαστε σήμερα εδώ σε αυτό το θέατρο, το Κατράκιο. Πρόσφατα είδα μια φωτογραφία που ήταν ο Κατράκης, ο Ρίτσος, ο Ελίτης και ο Μίκης. Ας αξιοποιούμε τα μεγέθη. Πού είμαστε πληρωνόμοι τους, αυτά τα μεγέθη να τα μεταβολήσουμε στο τώρα της ζωής μας που έχει άλλα βάσανα και άλλες ανάγκες. Της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά, αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο μ' αρέσει, θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά τα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Για να μοιάζουν μαλάκια. Η ισοπηρία της ψυχής.
αυτό που το έχω το Βενιζιλάδικο στα σύννεφα και ξέρω τον καιρό, δεν θέλουμε να σας καθυστερήσουμε, γιατί πιθανότατα έχουν μαζευτεί τα σύννεφα. Και πρέπει να μαζέψουμε τα μηχανήματα. Εντάξει. Νομίζω ότι έχουμε μια στιγμή που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας εδώ για τη χαρά, την αποψινή και τη φιλοξενία. Το θαύμα δεν είναι ένα. Τα θαύματα είναι δύο. Και φανερά σήμερα εδώ, στο μεγαλύτερο σύγχρονο θέατρο της χώρας, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.